ξεκάθαρη τοποθέτηση του εκπροσώπου του State Department, απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα και πάλι. Η Αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε την Άγκυρα να μην προχωρήσει στην αγορά νέου συστήματος S-400 από τη Ρωσία και υπογράμμισε ότι θα επιβληθούν οι κυρώσεις στη βάση του νόμου, του γνώστου νόμου Κάτσα. Με βάση τις πληροφορίες ότι η Τουρκία διαπραγματεύεται την αγορά δεύτερου συστήματος S-400, ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε στο κανάλι μας ότι οι ΗΠΑ προσεγγίζουν το ζήτημα με περισσή σοβαρότητα και είναι πρόθυμες να προκαλέσουν συνέπειες για την Άγκυρα. Τόνισε συγκεκριμένα ότι η αναστολή της συμμετοχής της Τουρκίας από το πρόγραμμα κατασκευής του F-35 και επιβολή των κυρώσεων στη βάση του νόμου Κάτσα ως απάντηση στην απόκτηση από την Τουρκία των ρωσικών S-400 σηματοδότησε τη σοβαρότητα με την οποία οι ΗΠΑ προσεγγίζουν αυτό το ζήτημα και την προθυμία μας να επιβάλλουμε συνέπειες. Ο εκπρόσωπος του State Department πρόσθεσε ότι συνεχίζουμε να τονίζουμε στα υψηλότερα επίπεδα της τουρκικής κυβέρνησης ότι η απόκτηση των ρωσικών S-400 παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο στις διμερείς σχέσεις μας και στη σχέση με το ΝΑΤΟ και ότι τυχόν νέες μεγάλες αγορές ρωσικών όπλων θα κινδύνευαν να προκαλέσουν κυρώσεις στη βάση του νόμου Κάτσα χωριστά και επιπρόσθετα από αυτές που επιβλήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του καναλιού μας, του ΟΜΕΚΑ, στο θέμα των κυρώσεων για τους S-400, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν δέχεται την ισχυρή υποστήριξη του Κογκρέσου και των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές που ασχολούνται με το θέμα είναι πεπισμένοι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα προχωρήσει με νέες κυρώσεις πιο σοβαρές και πιο ισχυρές από αυτές που επέβαλε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.